Η εκπληκτική μαύρη κωμωδία «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» έρχεται στην Πάτρα και στο Θέατρο Πάνθεων για 4 μοναδικές παραστάσεις. Μετά την φετινή κυβερνητική επιτυχία, η παράσταση «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» και κοντά μονοπολίσει για 5 συνεχόμενα χρόνια το θεατρικό ενδιαφέρον της Αθήνας, συνεχίζει ακάθεκτη το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα για να προσφέρει άφθονο, καθαρό γέλιο και διασκέδαση. Στην κάμερα του Πάτρας TV μίλησε ο συγγραφέας και σκηνοθέτης της παράστασης Αλέξανδρος Ρήγας. Είναι μια μαύρη κωμωδία που πραγματεύεται την απληστία του σύγχρονου έργου και την ανάγκη του να παλέψει πολύ εύκολα για τα εύκολα και χωρίς κόπο. Και μπροστά σε αυτό το στόχο του δεν υπολογίζει τίποτα, ούτε καν την ανθρώπινη ζωή. Πρώτος μας σταθμός η Πάτρα, που ελπίζω να μας φέρει κούρη. 5η 11 του μηνός, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 στο Θέατρο Πάνθεων. 5η παραστάση είναι 9.30 και Παρασκευή 1.30. Σάββατο 2 παραστάσεις, απογευματινή στις 6.30 και βραδινή στις 9.30. Στην παράσταση συμμετέχουν Αστέριος Αβραμίδης, Χρυσούλα Διαβάτη, Παντελής Καναράκης, Πατρίκιος Κωστής, Μπεσιμάλφα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Σοφία Μουτίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Θωμάς Πανδής, Γιάννης Ρούσος, Παρθένα Χοροζίδου, Κωνσταντία Χριστοφορίδου. Το έργο πιστεύω ότι έχει αυτή την μεγάλη επιτυχία μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω του ότι οι ήρωες είναι απόλυτα αναγνωρίσιμοι. Υπάρχουν πολυθετικοί ήρωες, ήρωες που θέλαμε να είμαστε, και υπάρχουν και ήρωες που πάνω σου έχουμε προβάλλει ότι είναι στο κοινό, αυτό που λέμε τον κακό μας εαυτό. Παράλληλα, ο κύριος Ρήγας σχολίασε την χρησιμότητα της κωμωδίας σήμερα σε σχέση κυρίως με την πεσμένη ψυχολογία του κόσμου και την κατάθλιψη που επικρατεί. Κάθε μορφή τέχνη, το πρώτο κινηματογράφο, είτε για τηλεόραση, για θέατρο, σκοπό έχει να διεγείρει τα συναισθήματα, να μας ταξιδέψει, να μας πει παραμύθια ωραία, για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα με έναν τρόπο σχολιαστικό. Και δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι κωμωδίες στις δύσκολες περιόδους είναι αυτές που ανθίζουν, είναι αυτές που το κοινό ακολουθεί, γιατί ξέρει ότι νιώθει υποσυνείδητα ότι είναι βάλσαμο για την ψυχή του.